και κύριοι, να πούμε καλημέρα τώρα και στον κύριο Κώστα Κώστα που είναι μαζί μας μέσω του Skype και τον Χριστόδουλο, τον Χριστοδούλου, τον εκπρόσωπο των πρατηριούχων που είναι μαζί με την Ελένη μας, γιατί θα μείνουμε λίγο στα καύσιμα. Εγώ δεν κατάλαβα, κύριοι και κυρία μου, καλή σας ημέρα, γεια σας από παντού όπου και να μας βλέπετε. Εγώ δεν κατάλαβα. Κύριε Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Χρόνια πολλά σας και δικές του κόσμου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι, έτσι. Γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Κώστα, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Τι αντισταθμιστικά μέτρα θα μας δώσει ο Υπουργός Οικονομικών από την στιγμή που πιστεύουν ότι το πρόβλημα το έχουμε εμείς που παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για να πάμε στη δουλειά μας? Θέλω καταρχάς να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε κάποια πράγματα που ανάφερε ο Υπουργός. Ήμουν σίγουρη, γι' αυτό το έκανα έτσι κιόλας. Για πείτε μου. Όσον αφορά τον λεγόμενο πράσινο φόρο για τα καύσιμα. Λοιπόν, είμαστε ένα μικρό νησί απομονωμένο. Εισάγουμε δηλισμένα καύσιμα από το εξωτερικό. Δεν έχουμε ουσιαστικά δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Το να λέμε δηλαδή ότι ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο και ακόμα στάσεις να μην έχουν. Ή να έχουμε λεωφορεία τα οποία δυστυχώς ακόμα είναι πανάρχαια, έχει και αυτοί προβλήματα τα οποία παίρνουν φωτιά μέσα στον κόσμο και που θαύμα που ακόμα είναι χρήσαμε θύμα. Λοιπόν, ή να λέμε ότι πρέπει να αρχόμαστε Λευκοσία και να βάλουμε τζάλι μες στο αυτοκίνητο. Α, παρεμπιπτόντως, και όλη φορά που να με καλέσει την εκπομπή, έμουν και τρεις ημέρες πιο γλυόρα. Γιατί να έρθω με το ποδήλατο και να θέλω λίγο καιρό να έρθω. οι τελευταίοι που φταίνε είναι οι πολίτες, για όνομα του Θεού. Μα γι' αυτό εγώ δεν κατάλαβα, γιατί ρίχνει την ευθύνη πάνω σε εμάς. Δηλαδή, εγώ 2,5 ώρα το πρωί να παίρνω το ποδήλατο να έρχομαι στο σταθμό. Και να σας πω κάτι. Θα επαναλάβω κάτι το οποίο ξαναείπα στην εκπομπή σου. Η λεγόμενη πράσινη φορολογία είναι απαιτούμενο δυστυχώς στο σχέδιο ανθεκτικότητας και ανακαλύψεις. Ξέχασα να ρωτήσω τον Υπουργό, με βάση τα δικά του αυτά τα έσοδα που θα πάρουν από τα καύσιμα, πού θα τα επενδύσουν αυτή τη φορολογία που θα πάρουν? Αυτό ήταν το ερώτημα που έπρεπε να κάνω. Απλά να πω ότι, να επαναλάβω ότι είναι απαιτούμενα σχέδιο ανθεκτικότητας και ανακαλύψεις, τα οποία έβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα αποδέχτηκε με σύμφωνο γνώμη της προηγούμενης κυβέρνησης και εμείς το οποίο είπαμε στη νέα κυβέρνηση ότι προσπάθησε να πάρει σαν αγωνή. Διότι αυτή τη στιγμή, με τούτα όλα που συμβαίνουν στην Κύπρο με πανάκριβα καύσιμα, πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, 300 εκατομμύρια πέρσι σε ρήπους, βασικές τιμές βασικών αγαθών προς ανάγκης, και έβαζα σήμερα το πρωί πάνε και τούτα συνεχώς πάνω. Συνεχής αυξήσεις τα δανειστικά επιτόκια, επιθέσεις στο χούτι και τούτα όλα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καιρός τώρα να μπει. Δυστυχώς, μια νέα φορολογία. Δυστυχώς η κυβέρνηση η νέα δεν ζήτησε καμιά αναγόρη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε γιατί θα επιβληθεί τούτος ο χώρος, επαναλαμβάνω, με τη σύμφωνο γνώμη της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία φέρει βαρύτερες ευθύνες για το θέμα τούτο. Ναι. Είναι γιατί στις μεταφορές είχαμε στόχο 10% από το 2008 μέχρι το 2020 να πάμε σε 10% μείωση των ρήπων στις μεταφορές. Και δεν το κατάφερε να το κάνει τούτο πράγμα. Θυμάστε ότι ήρθε ο κ. Λακοτρίβης πριν μερικά χρόνια υπέγραψε ένα διάταγμα, μπήκα στο μάξιμου τα βιοκαύσιμα που μπορούν να πούν σε βενζίνη και πετρέλαιο, αυξήθηκε την τιμή ένα λίτρο μέχρι 15 σέντο λίτρο. Εντάξει. Και τώρα ερχόμαστε να πούμε, ξέρεις, επειδή λέει μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν κάνετε τίποτα για το θέμα τούτο, θα σας το βάλω με το ζόρι ως φόρο, γιατί πρέπει και η κυβέρνηση που την άλλη, να λέμε και την αλήθεια, να πιάνει από τους πολίτες το υπόλοιπο που πληρώνει σε πρόστιμο τώρα για τους ρήπους μεταφορές. Επειδή είμαστε στα καύσιμα, να πάμε να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Χριστοδούλου και στην Ελένη μας που είναι εκεί και βρίσκονται εκεί στο πρατήριο. Ελένη μου, να πάμε λίγο στον κύριο Χριστοδούλου να μας πει αν όντως συμφωνεί με την παράταση, τουλάχιστον παράταση, κύριε Χριστοδούλου, της πράσινης φορολογίας. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι παρατάσει, ο κύριος Υπουργός πριν λίγο είπε ότι σε λίγες μέρες θα το ψηφίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Τι παρατάσει είναι? Εντάξει, τα κόμματα πιέζουν, τα κόμματα πιέζουν να το πάρει πίσω και να περιμένει άλλο λίγο. Πείτε μου όμως εσείς τι νομίζετε. Μα πόσο λίγο είναι, αν είναι για ένα-δύο μήνες, αφού είναι προγραμματισμένο να γίνει τα 5 cents τώρα το 2024,
είναι 7 σέντς το 2025 και 6 σέντς το 2026. Ναι. Όλα μαζί δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Και μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για τους πρατηριούχους, οι οποίοι καταντήσαμε να είμαστε φοροεισπράκτορες. Χάνουμε τη ρευστότητα από τα πρατήρια. Δηλαδή, εμείς οι πρατηριούχοι τώρα πρέπει να βρούμε άλλες 20-30 χιλιάδες ευρώ να βάλουμε στην επιχείρηση μας για να μπορούμε να εισπράττουμε την πράσινη φορολογία. Γιατί, εξηγήστε για μας είναι το. Μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Γιατί πρέπει να εσείς επομιστείτε άλλες 20 χιλιάδες. Προπληρώνουμε τα φορτία, δηλαδή σαν σήμερα μας έχουν παραδώσει οι 50.000, εμείς θα προπληρώσουμε. Άρα θα προπληρώσουμε και την πράσινη φορολογία. Και μετά θα περιμένουμε να πουλήσουμε για προπληρώνετε, να εισπράξουμε αυτή την φορολογία. Μάλιστα, σωστό. Μεγαλώνουν τα κεφάλαια μας. Οι πρατηριούχοι δεν το δεχόμαστε αυτό, θα πάρουμε αποφάσεις, είναι πολύ δύσκολο για όλους, θα παραλύσουν τα πρατήρια. Πρέπει να βρουν άλλον τρόπο να εισπράττουν την πράσινη φορολογία. Ναι. Χρυστοδούλου, πριν άκουσα που λέγατε. Συγγνώμη, Κατερίνα, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Πριν άκουσα που έλεγαν εδώ και οι υπαλλήλοι ότι καθημερινά έρχονται άνθρωποι εδώ και πληρώνουν για να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους 5 ευρώ, 4 ευρώ, 3 ευρώ. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, θέλουμε να μας πείτε τι ακούτε τον τελευταίο καιρό από τον κόσμο, τι σας λένε για τις αυξήσεις ή ακόμα και για αυτά τα 5 ευρώ που βάζουν. Το ακούσατε από το προσωπικό εδώ που σας λένε. Είναι πραγματικότητα αυτά και αυτό κατοπτρίζει την εικόνα πόσο δύσκολα περνά ο κόσμος. Ο κόσμος περνά πολύ δύσκολα. Δεν μπορείς να του βάλεις και άλλες φορολογίες. Βρες άλλους τρόπους να πάρεις λεφτά. Τα καύσιμα είναι πολύ δύσκολο να τα αυξήσεις με προσθέσεις φορολογίες. Και εγώ λέω ότι τα αντισταθμιστικά, τι θα γίνει, θα δώσει σε κάποιους τομείς αντισταθμιστικά. Ενώ οι αντλίες όλη μέρα γράφουν φόρον. Όλη μέρα θα γράφουν πράσινη φορολογία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, κύριε Χριστοδούλου, έχει έρθει άνθρωπος και σας είπε βάρτε μου 3 ευρώ καύσιμο. Πάρα πολύ, Κατερίνα. Μέχρι και έναν 70 έχει έρθει πελάτης εδώ και λέει παρά να με λείψει στον δρόμο, θα πάω στο σπίτι να το παρκάρω. Βάρτε μου έναν 70 και δεν έχω άλλα. Μα μηχανάκι. Είναι ότι έρχονται και σας λένε. Ναι, και έρχονται και. Αυτοκίνητο, όχι μηχανάκι. Αυτοκίνητο. Και λένε, Κατερίνα, βάλτε μου ένα ευρώ, δύο ευρώ για να μεταβώσω τα κατεχόμενα για να βάλω καύσιμα. Ναι, αυτό ακούστηκε το έχουμε και αυτό, ακούσει πολλές φορές. Είναι υπάλληλος εδώ. Ναι, ακούστηκε πολλές φορές. Το συγκεκριμένο. Κατερίνα, τώρα που θα γίνει και η πρόσθετη φορολογία, θα πηγαίνουν όλοι στα κατεχόμενα. Δεν νοιάζει την κυβέρνηση για όλα αυτά τα που πάνε στα κατεχόμενα. Δηλαδή θα πληρώνουν οι άλλοι που δεν πάνε την πράσινη φορολογία για να πηγαίνουν οι άλλοι στα κατεχόμενα να τα δίνουν εκεί. Δηλαδή πού φτάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Ελένη μου. Αν έχουμε κάποιο λίγο κόσμο και λίγο αργότερα, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε βεβαίως να δούμε και τι μας λένε, θα ήταν καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χριστοδούλου. Κύριο Κώστα, έναν 70, αυτό δεν το έχω ξανακούσει ομολογουμένως. Βάρτε μου έναν 70 για να πάω να το παρκάρω σπίτι. Να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι έβλεπα σήμερα το πρωί, πριν να ξεκινήσει η εκπομπή σου, την διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ναι. Σήμερα στις 7.40 ήταν 83,4 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα. Έχει συνεχή ανωδική τάση. Και διεθνώς παρακολουθούν στα θέματα τούτα. Αυτοί που ασχολούνται, οι αναλυτές που ασχολούνται με το ζήτημα της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, λένε ότι θα αυξηθεί κι άλλο. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πριν μερικές ημέρες έβλεπα κάποια δημοσιεύματα, ναι, τα οποία τρομοκράτησαν τον κόσμο, ότι θα πάει η τιμή στο 1,70 εντός του 24. Να σου πω ότι θα πάει μέσα τον Απρίλη. Όχι σε πολλούς μήνες από σήμερα. Ναι. Τον άλλο μήνα. Τώρα το πρωί, ναι, βλέποντας το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, η μέση τιμή της βενζίνης σε 95 οκτανίων ήταν 1,39. Μάλιστα. Η ακριβότερη 1,44. Μάλιστα. Το πετρέλαιο κίνησης ήταν η μέση τιμή 1,51 και η ακριβότερη 1,56. Εάν στο 1,56 προσθέσεις 8,3 σεν που καταργείται ο μειωμένος φόρος κατανάλωση από την 1η Απρίλη, ναι, και τα 5 σεν της πράσινης φορολογίας, πάσε ένα είπαμε, 1,79 στο 1,70. Ναι, ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε και τις ανακοινώσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών εδώ και μέρες με στοιχεία ότι σήμερα που μιλούμε οι τιμές στην Κύπρο είναι 5 σεν πιο ψηλές. Δεν αναγνωρίζονται από την Υπηρεσία Καταναλωτής τα συγκεκριμένα στοιχεία. Να σας πω κάτι έτσι ειλικρινά. Ξέρεις πολλά καλά ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα τούτο. Έχει 13 χρόνια που τα φωνάζω. Και θα σου πω ξανά
ότι ο μόνος άνθρωπος που παλευτεί και άκουσε και έκανε έρευνα και τελικά αποδείχτηκε ότι είχα δίκιο ήταν ο Γενικός Ελεκτής. Μάλιστα, να πάρουν την έκθεση του Γενικού Ελεκτή για τα καύσιμα του Δεκέμβρη του 22, που λέει ξεκάθαρα πρώτον ότι το Υπουργείο δεν έκανε κανέναν έλεγχο στην κερδοφορία των εταιριών, ούτε καν λογαριασμού. Δεύτερο, δεν υπάρχουν καθόλου συνθήκες ανταγωνισμού. Και το τρίτο και το κυριότερο που φώναζα, τα αποδείχτηκε με στοιχεία και η έκθεση του, ξέρει ότι πήγε στην Επιτροπή Προστασία Ανταγωνισμού ω καταγγελία από τον Λυσία Μιχαλίδη, είναι ότι οι εταιρείες χειραγωγούν τις τιμές στα πρατήρια. Λοιπόν, να πιάσει δηλαδή η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή την έκθεση τούτη, να τη δει να διαβάσει πόσες φορές αναφέρεται το όνομα της μέσα. Και μετά να αφήσει τη στοιχεία. Είπαμε πολλές φορές ότι έχει πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν, Κατερίνα. Καταρχάς, γιατί επιβάλλεται ξανά ο ΦΠΑ και πα στο φόρο κατανάλωση. Α, καλά, εδώ η διπλή φορολογία. Ναι, αυτό το ρωτάμε, δεν το κατάλαβα εγώ ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό. Πραγματικά. Γιατί δεν υλοποιούν τα αποτελέσματα τη εισηγήση δική του μελέτη του 2015 για τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού. Εθάψαν την ίδια κατηγορία, σου είπα ξανά. Γιατί ήταν να πιάνουν μόνο 7 σεντολίτρων φόρων κατανάλωση. Mm-hmm. Ποτέ δεν έγινε χρήση, Κατερίνα, του πλαφόν, παρόλο που βελτιώσανε φοβερά την νομοθεσία και θα μπορούσαν να το κάνουν. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό, λέω ξανά. Γιατί δεν ελέγχεται το απόθεμα του πρατηρίου όταν πάει το βιντεοφόρο να πάρει καύσιμο. Να πάρει καινούριο καύσιμο. Μάλιστα. Ναι. Θα σου πω εν κατακλείδη ότι, να σου υπενθυμίσω μάλλον, ότι τότε που κάναμε τις καταγγελίες από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, τότε που είπα, εκείνα τα οποία είπα, ήταν 2 του Ιούνιου του 2022. Ναι. Και στις 7 του Ιούνιου έγινε τη μεγάλη συνεδρία, 12 ώρες πόσο ήταν, με τα στοιχεία τα οποία έδωσα μετά στο Γενικό Ελευτή. Δεκάδες πρατηριούχοι από όλη την Κύπρο, οι περισσότεροι άγνωστοι σε μένα. Ναι. Και από πρατήρια που ανήκουν στις εταιρείες και τα διαχειρίζονται εταιρείες, και από πρατήρια που ανήκουν στις εταιρείες και τα διαχειρίζονται κάποιοι με συμβόλαιο, αλλά και από τα μικρά τα πρατήρια, τα ανεξάρτητα των εταιριών, όλοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα. Ότι μόλις έρθει το φορτίο στο λιμάνι, στο Βασιλικό, τους ενημερώνουν οι εταιρείες να τα αυξήσουν ανεξάρτητα από το απόθεμα των πιο φτηνών που έχουν στα πρατήρια. Άρα η πολιτεία, αν θέλει να προστατεύσει τους πολίτες από μια σκροκέρδεια, και σκροκέρδια, εγώ δεν θα σταματήσω να το λέω ότι υπάρχει, να κάνει τούτα τα οποία έχει μπροστά της πλέον με στοιχεία αποδεδειγμένα ότι συμβαίνουν, γιατί ειλικρινά θα σταματήσω να το λέω ότι το 19 ο Γενικός Ελεκτής, ο βοηθός Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας μας είπε στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής ότι ένα σεν αύξηση σε τιμές των καυσίμων ετησίως επιφέρει κέρδη στις εταιρείες 8 με 10 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Τώρα την 1η του Απρίλη θα πάμε 15 σεν πάνω. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Κύριε Κώστα, θα τα λέμε συχνά, το ξέρετε άλλωστε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα.